Εδώ και όπω σα λέγαμε νωρίτερα, έχουμε εδώ μαζί μα στο στούντιο τον καθηγητή ενέργεια του Πανεπιστημίου Πειραιά, τον κύριο Νίκο Φαραντούρη. Κύριε Φαραντούρη, καλώ ήρθατε. Καλή σα μέρα. μέρα. Η διάθεση είναι πάντα θετική και πολύ περισσότερο όταν βρίσκομαι στο φιλόξενο στούντιό σα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και βεβαίω μετά από μια πολύ επιτυχημένη παρουσίαση, θα έλεγα, χθε το απόγευμα παρουσιάστηκε το βιβλίο σα, Η ενεργειακή κρίση και η, ε, η ενεργειακή κρίση στην Ελλάδα, στην Ελλάδα η δίνη τη ακρίβεια, οι προειδοποίησει, οι προτάσει για έξοδο με πρόλογο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Άλεξη Τσίπρα, ο οποίο ήταν παρόν επίση στην ε, χθεσινή παρουσίαση. Και για να ξεκινήσουμε από εκεί, ε, και εσεί και ο κύριο Τσίπρα, θα έλεγα, αποδομήσατε πλήρω μία προ μία τι κινήσει που έχει κάνει η κυβέρνηση μέχρι τώρα και τα μέτρα που έχει λάβει για την αντιμετώπιση τη ενεργειακή κρίση. Γιατί πού είναι το κομβικό λάθο. Καταρχάς, καταρχάς σας ευχαριστώ και ευχαριστώ βεβαίως και την αυτεμπορική που ήταν παρούσα σε αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση. Ήταν μια εκδήλωση ε, να την πούμε και επιστημονική, να την πούμε ακαδημαϊκή, να την πούμε και πολιτική. Δεν υπάρχει κάτι που να μην είναι πολιτικό. Ε, κάθε πράξη παρέμβαση έχει και μια πολιτική διάσταση. Ε, ήταν και όμως... όμως άλλος, μη... γιατί να το κρύψω με άλλο, είστε κεντρικό τέλεχο του Think Tank του ΣΥΡΙΖΑ oh. στο θέμα oh. τη ενέργεια. Υπήρχαν ε, άνθρωποι που έχουν ε, διατελέσει σε πολύ κομβικέ θέσει πολύ περισσότερα χρόνια από μένα ε, στα πολιτικά πράγματα τη χώρα ε, χθε ε, στην αίθουσα ε, και μου έκαναν την τιμή να παρευρίσκονται. Βεβαίω ο αρχηγό εξωματική αντιπολίτευση ε, πρώην υπουργοί, στελέχη, ε, όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και από άλλους χώρους. Ε, μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα στο πάνελ ήταν ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πειραιός ο κ. Κότιος, ε, διακεκριμένος καθηγητής της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας. Όπω επίση και ο καλό μου συνάδελφο και φίλο από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο κ. Χάρη Δούκα, καθηγητή τη Ενεργειακή Πολιτική, με τον οποίο έχουμε συχνέ παρεμβάσει ε, πανεπιστημιακού, ακαδημαϊκού, επιστημονικού χαρακτήρα, το οποίο όμω δείχνει και μία σύγκληση απόψεων το στα μείζωνα θέματα. Το ενέργεια του ΠΑΣΟΚ και τώρα να πω εγώ εδώ ότι η προοδευτική διακυβέρνηση έκανε ένα βήμα μπροστά χτες τα απόγευμα στην παρουσίαση του βιβλίου σας. Ε, κοιτάξτε, με τον κύριο Δούκα συμφωνούμε σε πάρα πολλά θέματα, έχουμε πολύ συγκλίνουσες απόψεις, συζητάμε πράγματα, δεν σημαίνει ότι ταυτιζόμαστε σε όλα, αλλά πιστεύουμε σε μία διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων σε έναν διασμό της ενεργειακής πολιτικής και μάλιστα έτσι ένα άρθρο που είχαμε γράψει προμηνών μαζί ε, επιγραφόταν ακριβώς έτσι προ μια προοδευτική ενεργειακή πολιτική, άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά, με τα λόγια του Οδυσσέα Ελίτη. Το λέω αυτό διότι. Πρέ, λοιπόν, αν... εδώ να δεσμευτούμε ότι θα σας καλέσουμε ε, μαζί με τον κύριο Δούκα Με πολύ σε μεγάλη μία χαρά. από τι επόμενε εκπομπές γιατί θα έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον να κάνουμε αυτή την κουβέντα στην επόμενη ε, φάση που βρισκόμαστε. Ε, και τι, πιστεύουμε, τι πιστεύουμε για τον ενεργειακό μέλλον ε, του τόπου μας. Καταρχάς να γίνουμε λίγο σοφότεροι από τις παραλήψεις και τα λάθη ε, ενός χρόνου. Πιστεύω βαθύτατα ότι υπήρξε μία ολιγορία στη λήψη των αποφάσεων. Υπήρξε μία ολιγορία στη λήψη ρυθμιστικών παρεμβάσεων. Αυτό είναι αναδύρητο. Δεν είναι η άποψή μου. Δεν είναι η γνώμη μου. Είναι αντικειμενική πραγματικότητα. Ένα την και... οποία όμω, κύριε Φαραντούρη, μου, με επιτρέπετε, συγγνώμη, διακόπτω, δεν την βλέπει η κυβέρνηση αυτή την πραγματικότητα. Ε, Γιατί αν την τι έβλεπε, προφανώ θα έχει αλλάξει το Την βλέπουν οι πολίτε, τη βλέπουν οι θεσμοί, τη τι βλέπουν, τι βλέπουν, οι αγορέ. Επί ένα και πλέον χρόνο δεν υπήρξε καμία, ρυθμιστική, καμία ρυθμιστική παρέμβαση στα θέματα τη αγορά. Υπήρξαν επιδόματα. Γενναία επιδόματα, θέλω να είμαι Δαπανήθηκαν τεράστια ποσά στη χώρα μα. Ανακούφισαν ελάχιστα. Το είδαν στην τσέπη του οι πολίτε, Όχι. Γιατί τα επιδόματα και η επιδοματική πολιτική έχουν κοντά ποδάρια. Πρώτον, είναι πεπερασμένοι πόροι. Τα δημοσιονομικά μα δεν αρκούν. αριστερά τώρα, όχι στην επιδοματική πολιτική και τη στήριξη των ασθενεστέρων και, όχι, και <laughs> η φιλελεύθερη νέα <laughs> δημοκρατία. Ε, θα σα πω, ε, πω. Λέει ναι, πω. λίγο ιδεολογικά. Θα σα πω. Εδώ. Τα επιδόματα είναι καλοδεχούμενα όταν ανακουφίζουν και όταν για ένα πολύ βραχή ορίζοντα έρχονται να συνδράμουν τον ασθενέστερο. Όταν παγιώνονται ως την μοναδική παρέμβαση σε ένα ζήτημα που διαιωνίζεται, το μόνο που πετυχαίνουν είναι να επιδοτούν την εσχροκέρδεια. Διότι όταν έρχεσαι να δώσεις ένα πενιντάρικο, ένα κατοστάρικο πάνω στις τιμές που συνεχώς κλιμακώνονται, χωρίς να παρεμβαίνει στην πηγή του προβλήματος, ουσιαστικά επιβραβεύεις αυτούς που κλιμακώνουν τις τιμές. Πολύ δε περισσότερο όταν καταγγέλλονται φαινόμενα αθέμη του ανταγωνισμού, εσχροκέρδεια, στρεβλώσεων και ούτω καθεξής. Η δική μας η πρόταση. Η δική μας η πρόταση ήταν και είναι μια έξυπνη παρέμβαση δημοσιονομικών, ρυθμιστικών και ελεγκτικών παρεμβάσεων και μέτρων. Δηλαδή, όχι μόνο επιδόματα, αλλά κυρίως παρέμβαση, ρεγουλάρισμα των αγορών. What? Πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Πρακτικά σημαίνει ότι εκεί που ανιχνεύεται το πρόβλημα και δεν είναι άλλο για παράδειγμα από τη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, μπαίνει στον τρόπο λειτουργίας και αυτή τη στιγμή υψηλέ τιμέ, δεν θα κόστη. Το κόστος ενέργειας, το κόστος φυσικού αέριου δεν είναι αυτό το οποίο βλέπουμε στους λογαριασμούς μας. Είναι πολύ περισσότερα αυτά που βλέπουμε στου λογαριασμού μα, γιατί περιλαμβάνουν μέσα προεξόφληση κινδύνου, σπέκουλα και ερδοσκοπικά παιχνίδια. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι έξυπνε δημοσιονομικέ παρεμβάσει. Ήμουν νιός και γέρασα με τα υπερκέρδη των εταιριών και τη φορολόγησή του. Βεβαίω έχει προεξαγγελθεί φορολόγηση ενεργειακών υπερκερδών εδώ και μήνε, υπό το βάρο τη πίεση και τη κριτική που ασκήθηκε στην κυβέρνηση, αλλά μέχρι στιγμή Ούτε ένα ευρώ δεν έχει φορολογηθεί. Στα ερωτήματά σα προ την κυβέρνηση για αυτό, γιατί δεν έχει φορολογηθεί ακόμα ούτε ένα ευρώ, τι απάντηση παίρνετε. Διότι ακόμα εξετάζεται η μεθοδολογία. Βγήκε πράγματι μια υπουργική απόφαση για τον τρόπο με τον οποίο θα φορολογηθούν κάποια κέρδη. Υπήρξε προσπάθεια μείωση τη φορολογητέα ύλη. Αλλά ακόμα και αυτή η κολοβή φορολογητέα ύλη ακόμα δεν φορολογήθηκε ούτε ένα ευρώ. Επίση, δεν είναι μόνο ε, τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών στη χονδρεμπορική ηλεκτρική ενέργεια. Έχουμε υπερκέρδη στι εταιρείε φυσικού αερίου. Στη ΔΕΠΑ, 350 εκατομμύρια υπερκέρδη. Πού είναι αυτά, γιατί δεν μιλάει κανεί για αυτά. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν εν μέσω κρίση να έρχονται τέτοια υπερκέρδη και να λέμε ότι πρόκειται για δημόσιου χαρακτήρα επιχειρήσει κοινή ωφέλεια, στι οποίε το δημόσιο ασκεί έλεγχο. Πετρελοειδή. Δυλιστήρια. Ε, εδώ, αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα θέμα που καταγράφεται όχι από την αντιπολίτευση ή από κάποιου πανεπιστημιακού. Εδώ ο γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, από του βήματο του ΟΗΕ, πριν από ένα μήνα μίλησε για τραγικά υπερκέρδη εταιριών εν μέσω κρίση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει, ψελίζει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ψελίζει. Ψελίζει, και χρησιμοποιώ αυτό τον όρο, ε, ψελίζει, γιατί, γιατί... <χω> ψελίζει, γιατί δεν παίρνει μέτρα. Ψελίζει όμω τι πρέπει να πάρουν τα κράτη-μέλη. Και επίση, έχουμε την Παγκόσμια Τράπεζα, διεθνεί οργανισμού. Το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, πριν από μια εβδομάδα, δημοσιοποίησε έναν πίνακα, λιγότερο πριν από πέντε μέρε, στον οποίο καταγράφονται μέτρα που ελήφθησαν από τι κυβερνήσει ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών για την αντιμετώπιση τη ενεργειακή κρίση. Φιγουράρουν πρώτα και κύρια. Μέτρα μείωση έμεσων φόρων. Στην Ελλάδα, επί ένα χρόνο, φωνάζουμε ότι οι έμεσοι φόροι, εκτό από άδικοι, είναι και τροχοπέδι για πολλά άλλα πράγματα και δεν ελήφθη καμία παρέμβαση για τη μείωση των φόρων. Η θα μπορούσε να και γίνει και... ισόποση μείωση των φόρων με τη φορολόγηση των υπερκερδών. Η κυβέρνηση εδώ απαντά αφενό ότι ε, είναι περιορισμένα τα δημοσιονομικά περιθώρια, δεν επαρκεί ο δημοσιονομικό χώρο για τέτοια μείωση των φόρων και αφετέρου ότι εάν το κάνουμε, δεν είναι βέβαιο ότι το όφελο θα φτάσει στον καταναλωτή και στην τελική αγορά τη Λιανική, ε, διότι μπορεί να χαθεί στου μεσάζοντε και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Συγγνώμη, με του έμεσους φόρου, ε, μειώνοντα του έμεσου φόρου, ίσα ίσα που δημιουργεί συνθήκε μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά. Αυτό είναι σαφέ. Και το δεύτερο είναι ότι τα δημοσιονομικά είναι θέμα προτεραιοτήτων. Εδώ και ένα χρόνο μιλάμε για το τσουνάμι που έρχεται. Και αν θέλετε, χθε η συζήτηση ε, περιστράφηκε και γύρω από τι προειδοποιήσει τη έγκαιρε που είχαν κατατεθεί στο τραπέζι από πέρυσι το καλοκαίρι και από πέρυσι την άνοιξη, από την άνοιξη του 2021. Άρα η κυβέρνηση θα μπορούσε να είχε κάνει διαφορετικέ προτεραιότητε να έχει βάλει δημοσιονομικέ και όχι να έρχεται την 12η και να λέει τώρα δεν έχω χρήματα. Έχοντα δαπανίσει βέβαια τεράστια ποσά για επιδόματα που θα, χάθηκαν. Σε μια υπόθεση εργασία. Παρακαλώ. Αύριο είσαστε υπουργό ενέργεια. Το, πρώτο, το πρώτο μέτρο που θα παίρνατε. Δέσμη μέτρων. Δέσμη μέτρων ρυθμιστικών, δημοσιονομικών, ελεκτικών, εποπτικών. Δέσμη μέτρων. Διότι το ρεγουλάρισμα τη αγορά και η δίκαιη και αναλογική κατανομή των βαρών χρειάζεται μια έξυπνη δέσμη συμπληρωματικών μέτρων στο ρυθμιστικό σκέλος παρέμβαση στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Επιτέλους, είτε μονομερός μας τη δίνει αυτή τη δυνατότητα το Ευρωπαϊκό Δίκαιο είτε κατόπιν γνωστοποίηση Υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει ρυθμιστική αρχή ενέργειας και για να είμαι δίκαιος υπήρξε και ρυθμιστική παρέμβαση της κυβέρνησης όψιμη βέβαια, καθυστερημένη και κατά τη γνώμη μου τον Αύγουστο. Μετά από ένα χρόνο. Ποια είναι η ρυθμιστική παρέμβαση τη κυβέρνηση, η όψιμη, καθυστερημένη και αναποτελεσματική. Πρώτον, στη χώρη αγορά ηλεκτρική ενέργεια με παρακράτηση μέρου των υπερεσόδων. Κατά τη γνώμη μου, είναι αναποτελεσματική διότι αφήνει τεράστια περιθώρια κέρδου ακόμη στου ηλεκτροπαραγωγού. Και δεύτερον, στη λιανική με την, περίφημη, με την περίφημη κατάργηση ρήτρας, ρήτρα αναπροσαρμογή, η οποία αποδείχθηκε ότι ήταν μια επικοινωνιακή, αν θέλετε, πρωτοβουλία, δεν το λέω εγώ. Το λέει ο πρόεδρο τη ΡΑΕ στην περίφημη επιστολή του, την προχθεσινή, προ την κυβέρνηση, με την οποία αναφέρει, επισημαίνει ο άνθρωπο και καλά κάνει, γιατί αυτό είναι ο ρόλο τη ρυθμιστική αρχή, να χτυπάει καμπανάκια και να επισημαίνει, ότι μετά τη ρήτρα αναπροσαρμογή, μετά την κατάργηση τη ρήτρα αναπροσαρμογή, η αναπροσαρμογή αυξήθηκε. 60% σε σχέση με τη ρήτρα αναπροσαρμογή. Μιλάμε για παγκόσμια παράδοξα εδώ τώρα, έτσι. Κύριε Φαραντούρη, ε, είναι προφανώ αντιληπτό ότι λέτε αυτό που υποστηρίζετε είναι ότι η κυβέρνηση δεν έχει τη βούληση ουσιαστικά για ριζικέ ε, παρεμβάσει στην ε, ε, κρίση. Η Ευρώπη. Περιμένουμε μέσα στι επόμενε ώρε ένα ακόμα σχέδιο, μια <ΣΣΣΣ> ακόμα πρόταση από την Κομισιόν. Ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ναι, με ενημερώνουν από το κοντρόλ. Πείτε μα ε, επιγραμματικά και θα την ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα. Τι περιμένετε από την Ευρώπη, αν περιμένετε κάτι, Θα περίμενα μεγαλύτερη εγρήγορση ε, και μεγαλύτερη οριμότητα. Αλλά καθόν χρόνον περιμένουμε ε, και τούτο πριν, κακίνο νομία φιένε. Πρέπει να θωρακιστούμε και στο εσωτερικό μα. Όσο η Ευρώπη γυρίζει πλευρό, εμεί θα πρέπει να τη κουντάμε να ξυπνήσει για τα καλά. Πρέπει να το κάνουμε. Αλλά την ίδια ώρα θα πρέπει να ανασκουμπονόμαστε και στο εσωτερικό. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε στην Ευρώπη αλληλεγγύη στο σύνολο της, της, της ενεργειακής κρίσης, όχι αλληλεγγύη μονάχα στην επάρκεια. Διότι βλέπω ότι το σχέδιο που κατατίθεται από την Κομισιόν μιλάει για αλληλεγγύη πάλι στην επάρκεια. Δεν έχει η Γερμανία φυσικό αέριο. Να τη συνδράμουν οι χώρε που έχουν. Η Ελλάδα έχει φυσικό εμείς, αέριο. Ναι, να... Η Ελλάδα έχει ενέργεια. Η Ελλάδα τι δεν έχει. Η Ελλάδα δεν έχει χαμηλέ τιμέ. Έχει πρόβλημα ενεργειακού κόστου και ενεργειακού πληθωρισμού. Αλληλεγγύη και εκεί λοιπόν. Αυτό ζητάμε. Θα πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να ανασκουμποθεί, να πάει στι Βρυξέλλε και να ζητήσει αλληλεγγύη και στο ενεργειακό κόστο. Πώ θα γίνει αυτό. Κατατέθηκε μια πρόταση την έκδοση ενεργειακού ευρωομολόγου. Κατατέθηκε από εμά, κατατέθηκε από εμά ενώ. Από, από τον, από τον, από τον αρχηγό το τη εξωματική αντιπολίτευση, από τον Τζεντιλόνι, από διάφορου. Να υποστηρίξουμε την αλληλεγγύη στο ενεργειακό κόστο και όχι μόνο αλληλεγγύη στην ενεργειακή επάρκεια ή μάλλον ενεργειακή ανεπάρκεια. Πρώτον. Δεύτερον, εδώ στο εσωτερικό μα να ανασκουμποθούμε. Το φαινόμενο που είχαμε συζητήσει και μαζί προ δύο εβδομάδων να διασπείρεται στην αγορά ο πανικός ε, με το πετρέλαιο θέρμανσης, με το πετρέλαιο κίνησης, με τα επιδόματα, να παίρνουν τηλεθεατές σας πανικόβλητοι να ρωτάνε αν θα αλλάξουν καυστήρα στα νοικοκυριά τους. Αυτά αν είναι φαινόμενα που υποδηλώνουν, υποδηλώνουν προχειρότητα. Μάλιστα. Κύριε Φαραντούρη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Μείνετε μαζί μας να κάνουμε αποφώνηση, γιατί σήμερα, εκτός από επέτειο στις